Εμείς στην Κρήτη η ελληνοποίηση δεν είναι τόσο εύκολη. Ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διακίνηση από την υπόλοιπη Ελλάδα προς την Κρήτη. Ούτως ή αλλιώς από την υπόλοιπη Ελλάδα απαγορεύεται η διακίνηση προς την Κρήτη ζώντων αμνοερυφείων λόγω διαφορετικού καθεστώτος που αφορά το μελιτέο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακίνηση από άλλη χώρα για ζώντα αμνοερύθια μιλάμε που γίνεται μέσω λιμανιών ειδοποιούνται οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Άρα ακόμα και αν έρθουν ζώα από άλλη χώρα ελέγχονται απόλυτα. Στοιχεία μέχρι στιγμής για ζώντα ζώα από άλλη χώρα δεν έχουμε. Εδώ θα έρθουν σίγουρα κάποια ζώα από την Κάρπαθο, τα οποία προφανώς είναι όπως τα δικά μας. Δεν υπάρχει θέμα ούτε ελληνοποίηση ούτε τίποτα. Και εξάλλου η Κρήτη ούτως αλλιώς πάντα εξυπηρετεί τα νησιά αυτά. Και τα νησιά αυτά δεν έχουν σφαγεία. Και αν δεν τους εξυπηρετούσε η αγορά της Κρήτης, θα είχαν καταστραφεί οι άνθρωποι. Και όπως ξέρω λοιπόν εγώ, θα έρθουν γύρω στα 600 αρνιά από την Κάρπαθο να σφαγούν στην Κρήτη. Ναι. Πιθανόν να έρθουν σφαγμένα ζώα από τρίτες χώρες, τα οποία όμως είναι σφραγισμένα με καφέ χρώμα σφραγίδα. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή των καταναλωτών πάρα πολύ όσον αφορά το θέμα της σφράγισης. Έχω μιλήσει και με τους συναδέλφους μου να προσπαθήσουν να γίνεται σωστά από τους υπαλλήλους των σφαγείων η σφράγιση των ζώων τους, ώστε να διαβάζουν τις σφραγίδες για να μπορεί ο καταναλωτής να ελέγξει το κρέας που παίρνει, δηλαδή να δει την οειδή σφραγίδα τι γράφει επάνω. Και ζητάμε στα δικά μας ζώα να μπαίνει η παραϊλόγραμμη σφαγίδα το ΕΛΑΣ που να φαίνεται ότι είναι δικά μας τα κρέατα, και από εκεί και πέρα πρέπει οι καταναλωτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να αγοράζουν από αγορές που γνωρίζουν κρέατα, να μην αγοράζουν από αφισβητούμενους επαγγελματίες ή από διάφορους που περνάνε περαστικούς που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα, αλλά απλά τις μέρες αυτές και σφάζουν κάτω από δέντρα με όποιο τρόπο. Σφάζουν και τι σφάζουν, αλλά εγώ ακόμα κι αν είναι τα ζώα καλά που σφάζονται στα δέντρα, δηλαδή ακόμα κι αν είναι γνωστός μας αυτός που είναι σφάξει το ζώο, οι συνθήκες τις οποίες έχει δεν μπορεί να μας προσφέρει κρέας το οποίο να είναι ασφαλές. Ακόμη κι αν είναι το ωραιότερο και το καλύτερο ζώο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Όταν το σφάξουμε στις μύγες, στη ζέστη, στη σκόνη, δεν έχουμε, εδώ έχουμε ψυγεία, έχουμε προψήξεις, έχουμε και πάλι. Πάλι γκρινιάζουμε με ζυχτινίατρο ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά στη σφαγεία. Φανταστείτε λοιπόν όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και τα ζώα σφάζονται κάτω από τα δέντρα, μύγες, σκόνες, υψηλή θερμοκρασία, στον μπαγκάζ του αυτοκινήτου πορτωμένα ζεστά και περιμένουν αυτό το χρέας να είναι κρέας για κατανάλωση. Μάλιστα. Το κρέας αυτό είναι ούτως ή αλλιώς ακατάλληλο ακόμη και αν προέρχεται από το καλύτερο ζώο της Κρήτης. Άρα λοιπόν λέμε ότι το μεγαλύτερο μυστικό και αυτό που προσπαθείτε να περάσετε ως μήνυμα για άλλη μια φορά στον κόσμο, βεβαιότατα όποιος θέλει να αγοράσει ό,τι θέλει είναι ελεύθερος να το αγοράσει και από όπου θέλει, έτσι. Αλλά εάν μιλάμε για την προστασία του, λέτε, έχετε το νου σας στην παραλληλόγραμμη, αν κατάλαβα καλά, σφραγίδα, γιατί ναι, βεβαιώνει ότι το ζώο έχει περάσει από την κτηνιατρική υπηρεσία, έχει ελεγχθεί, είναι υγιές. Κυρία Λουγεράκη, δίνει την προέλευση του κρέατος, τον έλεγχο τον κρεοσκοπικό, τον διαπιστώνουμε με την οειδή σφραγίδα, η οποία έχει επάνω το όνομα της χώρας, ναι, το GR αν είναι Ελλάδα, στη μέση έχει τον κωδικό του σφαγίου, το οποίο είναι S77, περίπου 76 και 75 είναι τα δικά μας εδώ. Οι μπλε δηλαδή σφραγίδες, οι παραλληλόγραμμοι και οι οειδές. Και οι οειδείς. Μάλιστα. Η οειδής είναι σφραγίδα του κρεοσκοπικού ελέγχου. Μάλιστα. Και η παραϊλόγραμμη είναι η σφραγίδα προέλευσης. Είναι οι δύο σφραγίδες που πρέπει οι καταναλωτές να κοιτάνε πάρα πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας, και είναι το τελευταίο ερώτημα, είπε ότι ξέρετε, εγώ τα φοβάμαι όλα αυτά, διότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό, αλλά ούτως ή άλλως και οι επιστήμονες. Έχουν διαβάσει και τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Νίκου Κατσαρού. Ξέρετε ποιος είναι. Ναι. Ο κύριος Κατσαρός λέει και εκείνος και εκφράζει το φόβο, βρε παιδιά, ας είμαστε παραπάνω προσεκτικοί, μην ξεχνά με ούτως ή άλλως ότι δεν μπορεί η κρατική μηχανή να εξασφαλίσει ούτως ή άλλως το 100% με απόλυτη σιγουριά όλο αυτό τον έλεγχο, γιατί είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες της. Αυτό είναι αλήθεια, διότι μην ξεχνάμε ότι για την Κρήτη, αφού μιλάμε για την Κρήτη, η Κρήτη πριν από 10-15 χρόνια έχει 75 κτηνιά, τώρα έχει 21. Έτσι. Λιγότερο από ένα τρίτο.
καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Οι συνάδελφοι μου αυτόν τον καιρό θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα. Μιλάμε για εργασία σε 24 ώρες, σε 20 ώρες την ημέρα και τέτοιες. Από 75-21 οι επόπτες, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Κτηνίαται. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι για να βγει η δουλειά στα σφαγεία, οι συνάδελφοι θα δουλεύουν καθημερινά για 15 με 20 ώρες ο καθένας. Μάλιστα, λοιπόν. Και η κούραση και όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, κρατάμε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτές τις δύο σφραγίδες, τις μπλε και όλα τα υπόλοιπα στην επιλογή του κάθε ενός από εμάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά. Και αν υπάρχει πρόβλημα, να επικοινωνήσουμε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα.